της Δευτικής συνάντηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε τον βοηθό Γενικό Γραμματέα για ειρηνευτικές υποθέσεις, Under Secretary General είναι ο τίτλος του κυρίου Jean-Pierre Lacroix, ο οποίος συνοδευόταν από την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, την κυρία Ελίζαμπεθ Σπέχαρτ, και βεβαίως το αντικείμενο της συνάντησης, το κυρίως αντικείμενο, ήταν η ειρηνευτική δύναμη, η ανανέωση της θητείας της που γίνεται αυτές τις μέρες, επίκειται. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον υψηλό αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την συνεχιζόμενη ένταση που προκαλεί η Τουρκία με τις παραβιάσεις στον θαλάσσιο χώρο, αλλά και σχετικά που ο ίδιος κάνει και την συνάντηση που έχει διευθετηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη για να συζητηθεί ελεύθερα, ανοιχτά, το ενδεχόμενο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που είναι ο στόχος μας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την ειρηνευτική δύναμη, υπογραμμίστηκε ο ρόλος και η σημασία και η αποστολή της ΟΥΜΦΙΚΙΠ στην Κύπρο. Είναι ενθαρρυντικό το ότι έχουμε την πλήρη στήριξη από τα Ηνωμένα Έθνη για την συνέχιση της αποστολής της ΟΥΜΦΙΚΙΠ, αλλά ταυτόχρονα ήταν μια ευκαιρία για να συζητηθούν και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές, οι προτάσεις που έχει κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ και μερικούς μήνες, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα καλύτερο, ένα κατάλληλο κλίμα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Υπογραμμίζεται βέβαια πάντοτε ότι το κυριότερο πρόβλημα αποτελούν οι παραβιάσεις και η συμπεριφορά της Τουρκίας τον τελευταίο καιρό απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κύριε Προδρόμου, δύο σημεία. Καταρχάς, επειδή συζητήσατε το θέμα του ψηφίσματος ανανέωσης της θητείας της ΟΥΜΦΙΚΙΠ, το οποίο είναι σε σιωπηρή διαδικασία μέχρι απόψε, αν δεν κάνω λάθος, και αύριο θα εγκριθεί. Εκείνο το σημείο που είχε προκαλέσει και την αντίδραση μερίδας της αντιπολίτευσης, για να μην πω ολόκληρης, σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς συνεργασίας, κατά πόσο σας προβληματίζει και ποια είναι η άποψη των Ηνωμένων Εθνών επί τούτου. Και το δεύτερο, στο ίδιο ψήφισμα, ο Γενικός Γραμματάς κρατάει ίσες αποστάσεις, ενημερώσατε για τις τουρκικές προκλήσεις, αντιλαμβάνονται τις δικές μας ανησυχίες και ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Και ποια ήταν η αντιμετώπιση του Βοηθού Γενικού Γραμματέα? Συζητείται το θέμα της συνεργασίας, της βελτίωσης της συνεργασίας. Βεβαίως είναι σαφές ότι πάντα οι ασφαλιστικές δικλείδες είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών και υπάρχει ένα καθεστώς κατοχής από την Τουρκία. Εφόσον αυτά τα δεδομένα είναι καθαρά, δεδομένα δυστυχώς, όσο δεν είναι το κυπριακό, θα πρέπει στη βάση αυτή να δουλέψουμε για την οποιαδήποτε βελτίωση της συνεννόησης. Δηλαδή αποφεύγονται οποιασδήποτε γκρίζες ζώνες ή πρόσθετα προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, με γνώμονα πάντα το να βελτιώνεται το κλίμα, αλλά και να υπογραμμίζεται ο ρόλος που παίζει η ΟΥΜΦΙΚΙΠ, διότι σε πολλά πράγματα η παρουσία και η αποστολή της ΟΥΜΦΙΚΙΠ μπορεί να περνάει απαρατήρητη, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για να αποφεύγονται πράγματα που ευτυχώς δεν συμβαίνουν. Όσον αφορά την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, θα περιμένουμε να την δούμε. Αναμένεται ότι θα ανανεωθεί η θητεία της ΟΥΜΦΙΚΙΠ, θα δούμε την τελική έκθεση και θα σχολιαστούν τα σημεία που με ρωτάτε ενδεχομένως. Η κυρία Λούτ είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τους δύο ηγέτες, τους ευχήθηκε καλή επιτυχία. Βλέπουμε δηλαδή πως δεν θα υπάρχει παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στη συνάντηση της 9ης Αυγούστου μεταξύ των δύο ηγετών. Ικανοποιείται κάπως η θέση της Άγκυρας και της τουρκοκυπριακής πλευράς? Το θέμα και το ζητούμενο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι να ικανοποιηθεί η προσπάθεια και η προοπτική επανέναρξης διαπραγματεύσεων. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τώρα είναι η τουρκική πλευρά, η Τουρκία πιο συγκεκριμένα, η οποία ήταν όχι μόνο απρόθυμη, αλλά δημιούργησε μία σειρά από προσκόμματα για να καθυστερήσει ή να μην γίνει ποτέ η διαπραγμάτευση από το σημείο όπου είχε τερματιστεί.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καταβάλει κάθε προσπάθεια. Είχε κάνει προτάσεις στο παρελθόν κατ' επανάληψη στον κύριο Ακιντζή για να συναντηθούν οι δυο τους. Είχε κάνει πρόταση και για να συναντηθούν οι δυο τους στην παρουσία της κυρίας Λουτ. Είχε κάνει πρόταση στο Πεκίνο για να συναντηθούν οι δυο τους με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αν βοηθούσε στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα, του ίδιου του Γενικού Γραμματέα. Είχε δεχτεί και είχε κάνει και ο ίδιος πρόταση για να γινόταν και μια άτυπη διάσκεψη, σύσκεψη με την παρουσία όλων των μερών που ήταν στην διάσκεψη των ΗΕ στο Κράν Μοντανά. Έγιναν όλες οι εναλλακτικές προτάσεις από τον Πρόεδρο, γιατί ο σκοπός είναι, ο δικός μας σκοπός είναι να φτάσουμε στην επανάσταση των διαπραγματεύσεων. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Επομένως, το γεγονός ότι θα συναντηθούν στις 9 Αυγούστου είναι μια θετική εξέλιξη. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι περισσότερο. Μακάρι να μπορέσουμε να σχολιάσουμε θετικά αποτελέσματα στη συνάντηση. Κύριε Εκπρόσωπε, σε ό,τι αφορά την άρνηση εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων της προτάσης του κυρίου Αναστασιάδη, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Για ποια πρόταση εννοείτε? Την άρνηση τους στην πρόταση. Απάντησε χθες ο κύριος Μπουρτσού στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά στην πρόταση των Τουρκοκυπρίων. Και επέμεινε ότι δεν υπάρχει λογική για την τουρκοκυπριακή πλευρά να συζητήσει εκμετάλλευση ή αποφάσεις από την νότια, τη διοίκηση της Νότιας Κύπρου, όπως χαρακτηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, πριν από τη λύση του Κυπριακού. Και μάλιστα διαβεβαίωσε την τουρκοκυπριακή κοινότητα ότι θα το θέσει ξανά το θέμα ο κ. Ακιντζής την 9η Αυγούστου. Η τοποθέτηση του Πρόεδρου απευθύνθηκε στο Γενικό Γραμματέα, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπαντη εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, και κοινοποιήθηκε και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι σήμερα θα κοινοποιηθεί και στους αρχηγούς των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο, αλλά και στους πρέσβεις των υπολείπων 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να είναι γνωστό με διαφάνεια ποιες είναι οι θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών και έχει τα δικαιώματα κυριαρχίας από την διεθνή κοινότητα, από το διεθνές δίκαιο και από την αναγνώρισή της. Αυτή είναι η απάντηση, το στοιχείο το οποίο δεν φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη από τα κατεχόμενα. Όπως επίσης η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα μόνιμα από τη στιγμή που υπάρχει, και όσον αφορά τον φυσικό πλούτο στην θάλασσα εδώ και περίπου 15 χρόνια, χωρίς αυτό το ζήτημα να εμποδίσει τις συγκλήσεις, τις πολύ σημαντικές συγκλήσεις οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά. Οι συγκλήσεις αυτές επέτρεψαν να γίνονται διαπραγματεύσεις και να φτάσουν σε πολύ προχωρημένο στάδιο, χωρίς να τίθεται θέμα αντιδικίας για το φυσικό αέριο. Αυτά είναι τα θέματα, είναι τα ζητήματα, τα θεμελιώδη, τα οποία δεν φαίνεται να λαμβάνει στα σχόλιά της ακόμα και η τουρκοκυπριακή πλευρά. Προς το παρόν αυτό που έχω να σας πω είναι ότι σήμερα η τοποθέτηση του Προέδρου θα κοινοποιηθεί και στους εταίρους μας μέσω των πρεσβειών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις πολιτικές δυνάμεις εδώ στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Κύριε Εκπρόσωπε, μια τελευταία ερώτηση. Αν σε περίπτωση η Βουλή των Αντιπροσώπων τη Δευτέρα δεν δεχτεί το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας και για την πρόταση για τις εκποιήσεις και βεβαίως για η σύνταξη κυρία για τους άντρες, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Δεν νομίζω ότι είναι ωφέλιμο να απαντήσω σε υποθετικά σενάρια. Αν δεχτεί, το σημαντικό είναι το ότι που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτό το θέμα είναι ότι υπάρχουν επισημάνσεις για μια σειρά από αντισυνταγματικές διατάξεις από την νομική υπηρεσία. Επομένως δεν είναι θέμα εισήγησης του Προέδρου και ακριβώς πολιτικής βούλησης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα θέματα της συμβατότητας με το Σύνταγμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Προδρόμου. Κάτι άλλο θέλει να προσθέσει. Ακόμα κατηγορείται ο Πρόεδρος ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει τη λύση που επιδιώκει. Ευχαριστώ πολύ.